Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Διδάσκαλε, είπαν στον Χριστό, έφερα το γιο μου σε σένα και δεν μπορέσα να τον γιατρέψουν. Γιατί, γεννάτε το ερώτημα. Κάποιος σοφός είπε ότι μεγάλη αφοβία είναι να φοβάσαι τους νόμους. Όποιος φοβάται τους νόμους, ας μην φοβάται από εκεί καμιά τιμωρία και καμιά πέπευση. Είναι φοβερός ο κριτής και φοβερή η κρίση. Ας έχει λοιπόν το φόβο του κριτού και της κρίσεως όποιος θέλει να ζει άφοβα. Και από του κριτού την ορική και από την τιμωρία της κρίσεως. Έχουμε πει και άλλη φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι θα υπάρχει τρόμος κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία όταν ο Θεός γεμάτος οργή χωρίς έλεος πλέον, διότι η δικαιοσύνη του κάνει κρίση δίχως έλεος και ο κρινόμενος θα είναι φταίχτης, αμαρτωλός, χωρίς απολογία, διότι και η συνείδησή του θα τον κατηγορεί και θα τον αποφασίζει για απομάκρυση από τον Θεό. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μην φοβόμαστε αυτό το φοβερό κριτήριο και την κρίση παρά μόνο όταν έχουμε από εδώ φόβο του κριτού και της κρίσεως. Αφοβία μεγάλη το να φοβάσαι τους νόμους, είπε κάποιος. Τι είναι αυτό που μας κάνει να σεβόμαστε τόσο πολύ τη Δευτέρα αυτή η παρουσία του Χριστού? Είναι οι αμαρτίες μας. Και εμείς ας εγκαταλείψουμε τις αμαρτίες μας τώρα για να μην φοβεθούμε τότε από την κατηγορία του Θεού και από την συνείδησή μας η οποία θα μας κατηγορεί και αυτή. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε τις αμαρτίες αυτές παρά μόνο με την ιερή εξομολόγηση. Και διώχνεται αυτό το πνεύμα το άλαλο το οποίο δεν μας αφήνει να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας. Για όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει εμείς οι άνθρωποι, δύο κριτήρια έχει δώσει ο Θεός. Ένα εδώ, της εξομολογήσεως, και ένα άλλο στον ουρανό, εκεί που θα δούμε την αυστηρότητα του προσώπου του Χριστού. Εδώ κάθεται ένας άνθρωπος όλος ευσπλαχνία, ο πνευματικός, ενώ εκεί κάθεται ένας Χριστός οργισμένος, γιατί παραμελήθηκε και παραπετάχθηκε από τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος από αυτό, διότι οι πράξεις μας θα κριθούν, αγαπητοί. Ή σε αυτό το κριτήριο θα κριθούμε τώρα που είμαστε ζωντανοί, ή στο άλλο κριτήριο, το οποίο θα είμαστε εκεί. Η εξομολόγηση λοιπόν είναι ένα κριτήριο, μια κρίση πρώτης κρίσεως, γιατί όποιος θέλει να κάνει μια αληθινή και τέλεια εξομολόγηση, θα ακολουθήσει ορισμένα πράγματα πριν πάει στον πνευματικό του. Και τι θα κάνει εκεί που είναι με τον πνευματικό του και να δούμε και τι θα κάνει όταν φύγει από τον πνευματικό του. Ας διαλέξουμε από τα τρία αυτά κριτήρια όποιο εσείς θέλετε. Ο Απόστολος Παύλος ακολούθησε ένα άλλο παράδειγμα. Λέει και στους σοφούς και στους αγράμματους και σε όλους τους ανθρώπους είμαι ο φιλέτης. Δηλαδή, όσο μπορώ διδάσκω απλά, λέει ο Παύλος, για να με καταλαβαίνουν όλοι. Σήμερα λοιπόν ας μιλήσουμε από όλες τις άλλες φορές πιο απλά για να καταλάβουν όλοι όσοι ακούνε τα λόγια αυτά, τα οποία είναι λόγια του Ευαγγελίου, λόγια αληθείας, βαρύτητος αιώνων. Η υπόθεση της εξομολογήσεως, λοιπόν, μας αγγίζει όλους, αγαπητοί φίλοι, εξίσου. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να πει ότι εγώ δεν μου αγγίζει αυτό το θέμα της εξομολογήσεως. Όταν ήρθε εκ μέρους του Θεού ο Νάθαν ο προφήτης στον Δαβίδ και του είπε την απόφαση του Θεού, αλλά και όταν η Σωσάνα έπεσε στους ασελγείς συκοφάντες εκείνους, οι οποίοι της είπανε
ή κάτσε κοιμήσου μαζί μας ή θα σε εκθέσουμε στον άντρα σου ότι ήσουν με κάποιον άλλο εδώ στον κήπο. Και όταν ο Νάθαν λοιπόν πήγε στα Δαβίδ πρωτίστως για να του πει ότι έσφαλες και είμαι απεσταλμένος εγώ από το Θεό για να σου πω ότι έφτασε η ώρα να πληρώσεις τις αμαρτίες σου, ο Δαβίδ παραδέχτηκε το σφάλμα του και του είπε «Έσφαλα στο Θεό». Εκείνος του είπε «Θα έχεις ή 3 χρόνια πείνα στο βασίλειο, ή 3 μήνες θα σε κυνηγήσει την εχθρή σου, ή 3 μέρες θα πέσει θανατικό για το λαό». Που δεν ήξερε και πού θα πάει αυτό το θανατικό, μήπως φάστηκε μέχρι τα ανάκτορά του. Διάλεξε λοιπόν από τα 3 αυτά τι εσύ θέλεις. Αλλά μέχρι να αφήσουμε τον Δαβίδ να συλλογιστεί τι θα αποφασίσει εμείς να περάσουμε με την ταχύτητα του μυαλού μας στη Βαβυλώνα, εκεί που η Σωσάνα, όπου στον κήπο της μπαίνουν κρυφά 2 γέροντες, σκεύη του διαβόλου, και οι οποίοι είχε ανάψει έρωτα σατανικός για την Σωσάνα, η οποία ήταν πανέμορφη κοπέλα, αλλά παντρεμένη με κάποιον, και επιδούν ξαφνικά μπροστά στη Σωσάνα και της λένε «Ήρθε η ώρα που επιθυμούσαμε τόσο καιρό. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος, εκπλήρωσε την επιθυμία μας, αλλιώς θα πούμε στον άνδρα σου ότι εμείς σε ήβραμε εδώ μοναχή με ένα νέο και κατά τον νόμο πρέπει να λιθοβοληθείς. Διάλεξε εσύ τι από τα 2 θέλεις». Αυτά τα 2 πρόσωπα ήταν σπουδαία στην κοινωνία και θα τους πίστευαν δηλαδή. Αλλά ας δούμε τι αποφάσισε ο Δαβίδ από τα 3 μεγάλα κακά, την πείνα, το διωγμό και το θανατικό. Και εσύ Σωσάνα, τι διαλέγεις σε αυτή την περίπτωση? Ας το βάλουμε σαν δίλημα σε όλους μας, να δούμε τι θα διαλέγαμε εμείς στη θέση τους. «Στενά μην πανταχόρθεν», είπε ο Δαβίδ, «είναι πάρα πολύ στενά από όλες τις μεριές, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. 3 μήνες να με κυνηγήσουν οι εχθροί είναι φοβερό και αν πέσω στα χέρια τους δεν γλιτώνω. 3 χρόνια πείνα πάλι ή 3 μέρες θανατικό». Σκέφτηκε και σκέφτηκε ο Δαβίδ γιατί δεν μπορούσε να αποφασίσει μέχρι στο τέλος, από παντού λέει στενά και στενάχωρα. Μέχρι στο τέλος είχε το δίλημα αυτό το μεγάλο. Η Σουσάνα πάλι είπε «Αν αμαρτήσω θα πέσω στα χέρια του Θεού. Αν πάω με αυτούς εδώ θα αμαρτήσω μπροστά στο Θεό. Αν όμως φύγω από αυτούς θα πέσω στα χέρια των ανθρώπων. Τι να κάνω?» Ο Δαβίδ λέει «Η τρίτη λύση είναι η καλύτερη για μένα. Ας πέσει θανατικό για 3 μέρες στο λαό και σε 3 μέρες θα έχουμε τελειώσει από όλη αυτήν την ιστορία για να μην έχουμε 3 χρόνια πείνα και 3 χρόνια να πέσουμε, 3 μήνες να πέσουμε στα χέρια των εχθρών. Το είχε καλύτερο να πέσει στα χέρια του Θεού παρά στα χέρια των ανθρώπων». Η Σωσάνα όμως τι λέει? «Καλύτερα να πέσω στα χέρια των ανθρώπων παρά στα χέρια του Θεού». Αντιφατικό φαίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ο ένας λέει στα χέρια του Θεού, ο άλλος στα χέρια των ανθρώπων. Ναι, λένε τα αντίθετα σε αυτή την περίπτωση, αλλά και οι δύο λένε καλά. Γιατί? Γιατί η Σωσάνα λέει καλύτερα έχει να πέσει στα χέρια των ανθρώπων παρά στα χέρια του Θεού, πριν όμως αμαρτήσει. Το λέει πριν την αμαρτία. Πριν αμαρτήσουμε λοιπόν, δεν μας συμφέρει να πέσουμε στα χέρια του Θεού. Ενώ ο Δαβίδ, εφόσον είχε αμαρτήσει, αποφάσισε το αντίθετο. 1000 φορές είναι καλύτερα να πέσει στα χέρια των ανθρώπων, να τον σκοβαδίσουν και τον λιθοβολήσουν, παρά να κάνω την αμαρτία με αυτούς εδώ, είπε η Σωσάνα. Να μην παροργήσω δηλαδή το Θεό με οικειοθελώς κάνοντας την αμαρτία κατά κάποιο τρόπο, αν και βιάζομαι. Αν όμως έχω αμαρτήσει, έχω ήδη πέσει στα χέρια του Θεού και δεν θα με πειράξει να πέσω στα χέρια των ανθρώπων. Και ο Χριστός μας λέει, μη φοβηθείτε από αυτούς που σκοτώνουν το σώμα και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στην ψυχή, αλλά να φοβηθείτε από αυτούς που σκοτώνουν την ψυχή.
και κατ' επέκταση να φοβάστε το Θεό, ο οποίος μπορεί και το σώμα και την ψυχή να έχει στα χέρια Του. Φοβερόν το εμπεσύνης χείρας Θεού ζώντος, λέγανε οι αρχαίοι, που μπορεί να θανατώσει και το σώμα με θάνατο πρόσχερο και τη ψυχή με θάνατο αιώνιο. Η έχθρα λοιπόν των ανθρώπων δεν είναι πράγμα τόσο κακό, γιατί οι άνθρωποι είναι αδύνατοι και προσωρινοί. Η έχθρα όμως του Θεού είναι κακό ανυπόφορο. Αυτή είναι να προσέξουμε, αγαπητοί αδερφοί και φίλοι, διότι έχθρα με το Θεό δεν επιτρέπεται. Είναι μεγαλύτερη από την ίδια την κόλαση του Άδη όταν είμαστε εχθροί με το Θεό, αν προσκρούσουμε δηλαδή στις εντολές του Θεού. Γι' αυτό το λέει και πολύ φρόνημα η Σωσάνα, η οποία δεν θέλει να πέσει σε αμαρτίνα και το έχει καλύτερα να την συκοφαντήσουν οι άνθρωποι και ας λιθοβοληθεί. Ανδρεία ψυχή η Σωσάνα, δεν ήθελε να κάνει αμαρτία στο Θεό και προτίμησε τους ανθρώπους να την κρίνουν παρά να κάνει αυτό το πράγμα. Ο Δαβίδ όμως έχει άλλο δίλημα, λέει καλύτερα να πέσει στα χέρια του Θεού παρά να πέσει στα χέρια των ανθρώπων, οι οποίοι είναι πιο σκληροί, αφού όμως αμάρτησε, έτσι, αυτό έχει διαφορά μεγάλη. Αν κάνει κάποιος αμαρτία, καλύτερα να πέσει στα χέρια του Θεού. Αν δεν κάνει, καλύτερα να πέσει στα χέρια των ανθρώπων, διότι και στις δύο περιπτώσεις κάπως εξηλώνεται. Με ένα δάκρυ μπορεί να σβήσει το θυμό του Θεού αν έχει αμαρτήσει και αν ζητήσει το έλεος του Θεού. Διότι δεν ουκ εις τέλος μνηθιστήσεται, ουκ εις τον αιώνα μηνύει. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι μνησί κακός όπως είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν συγχωρούν τις αμαρτίες, ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες αν πραγματικά υπάρχει η τέλεια μετάνοια. Ας το προσέξουμε. Συγχώρεσε, λένε πολλοί, ο Θεός την πόρνη. Συγχώρεσε την πόρνη, αλλά εφόσον μετενόησε η πόρνη. Δεν συγχωρεί την πόρνη αμετανόητη. Την αμετανόητη αμαρτία δεν τη συγχωρεί ο Θεός. Εάν δεν υπάρχει ήμαρτον δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν αισθανθεί τη συντριβή μέσα του, ο Θεός δεν επεμβαίνει και δεν συγχωρεί τον ανεξομολόγητο, τον κυριολεκτικά αμετανόητο άνθρωπο. Άμα λοιπόν αμαρτήσεις, θα ελπίσεις στην μακροθυμία του Θεού. Αυτό που έκανε ο Δαβίδ ήταν η εξηλαίωση από αμαρτία ήδη καμωμένη. Συγχωρήθηκε η αγολασία της πόρνης, συγχωρήθηκε ο ληστής πάνω στο σταυρό και δεν μπορεί να συγχωρηθεί. Θα μπορούσαν να συγχωρεθούν και αυτοί οι ίδιοι που σταύρωσαν τον Χριστό, οι σταυρωτές του Χριστού, αν οι ίδιοι ζητούσαν κατά κάποιο τρόπο συγχώρεση. Εμπεσούμεθα εις χείρας Κυρίου και ους ου εις χείρας ανθρώπων, λέει ο Σιράχ, ο σοφός Σιράχ στην Παλαιά Διαθήκη, διότι ο Θεός έχει έλεος εάν μετανοήσουμε. Οι άνθρωποι δεν είναι σίγουρο, αν δείξουμε με τα μέλια, ότι έχουν και αυτοί το έλεος που θα δείξει ο Θεός. Δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο πως θα μας συγχωρήσουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν συγχωρούν. Γι' αυτό λοιπόν και από τους Αποστόλους του Χριστού έχουμε παράδειγμα τον Ιούδα που τον πρόδωσε για 300 αργύρια και ο Πέτρος που τον αρνήθηκε 3 φορές. Αλλά ο ένας από τους δύο, ο Πέτρος, συγχωρήθηκε. Έλαβε πάλι το αποστολικό του αξίωμα, όπως ξέρετε, και έγινε πάλι κορυφαίος μαθητής του Χριστού. Ο άλλος, ο Ιούδας, έμεινε ασυγχώρητος, κρεμάστηκε και άφησε το άθλιο σώμα του σε ένα δέντρο να κρέμεται και μετέβη στην κόλαση. Γιατί όμως ο Πέτρος έλαβε τόση χάρη και ο Ιούδας φάνηκε ανάσυχος? Τι θα έπρεπε να κάνει ο δυστυχισμένος ο Ιούδας περισσότερο από ό,τι έκανε? Δεν πήγε να εξομολογηθεί το σφάλμα του, θα έλεγε κάποιος. Πήγε. Δεν είπε φανερά ότι έσφαλα αυτούς τους ανθρώπους εκεί που τους πέταξε τα 30 αργύρια μέσα στο ναό. Αυτά που έλαβε την προδοσία δεν τα πήγε και τα γύρισε πίσω? Ναι, όλα αυτά εντάξει έγιναν, αλλά δεν είχε μετάνοια συντριβής καρδιάς ο Ιούδας.
δεν είχε συντριβή καρδιάς. Εκείνος που έχει συντριβή καρδιάς δεν αυτοκτονεί. Εκείνος που έχει συντριβή καρδιάς σέρνεται μπροστά στον Χριστό και τον παρακαλεί με δάκρυα θερμά. Με τα αργύρια του Ιούδα αυτά, όπως ξέρουμε, οι αρχιερείς τα πήρανε και αγοράσανε, όπως λέει, τον αγρό του Κεραμαίος, τον οποίο τον έκαναν κημητήριο για τους ξένους. Δεν θα έπρεπε ίσως να αγοράσουν ένα μπέλι, θα πει κανείς, ένα χωράφι ή ένα σπίτι, έστω μια κατοικία, με αυτά τα λεφτά για να παίρνουν και κάποιο μίσθωμα, κάποιο νίκιο? Θα έπρεπε κανείς με αυτή τη λογική να πει ναι, αλλά όμως όχι. Αγιώργητο μένει το χτήμα αυτό και ανίκιαστο. Γιατί? Για να καταλάβουμε εμείς ότι τα λεφτά της προδοσίας, με τα λεφτά της προδοσίας, οποιαδήποτε προδοσίας, δεν γίνεται κάτι καλό μετά. Με κλεμμένα λεφτά δεν μπορούμε να δίνουμε ελεημοσύνες. Δεν προκόβει ο άνθρωπος ο οποίος κλέβει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Τα λεφτά τα οποία παίρνουμε από το εμπόριο, παραδείγματος χάρη, με απάτη, αυτά τα λεφτά δεν θα ευοδοθούν. Δεν θα πάνε σε καλή μεριά. Δεν θα χρειαστούν για καλά. Θα γίνουν έξοδα για ζημιές. Αυτό να το ξέρουμε. Και υπάρχει η προφητεία που λέει ότι έπαυλης αυτού έγινε ερημωμένη, και μιλάει για τον Ιούδα εκεί η προφητεία, ότι τα 30 αργύρια αυτά θα τα πάρουν ρί και θα αγοράσουν ένα αγρό, γιατί είναι ο αγρός αίματος. Κρεμασμένος λοιπόν σπαραζόταν ο Ιούδας και ελάχισε μέσος, λέει, σκίστηκε δηλαδή στη μέση, κατακόρυφα το σώμα του και χύθηκαν τα σπλάχνα του στη γη, γιατί έσπασε το σκηνή. Δεν ήταν γερό το σκηνή, φαίνεται, ήταν σαθρό που κρεμάστηκε ο Ιούδας και ξεχύθηκαν τα σπλάχνα του στη γη. Αυτή λοιπόν η εξομολόγηση του Ιούδα δεν ωφέλησε σε τίποτα. Ο Πέτρος όμως συγχωρήθηκε, να δούμε τι έκανε παραπάνω ο Πέτρος. Ο Πέτρος, όπως ξέρουμε, καθόταν στην αυλή του αρχιερέως και θερμενότανε, λέει. Και τον ερώτησε η πειρέτρια, και εσύ από αυτούς είσαι? Και λέει, δεν τον ξέρω εγώ τον άνθρωπο αυτόν. Και όταν τρεις φορές το είπε και άκουσε να κράζει ο Πετεινός, να λαλεί ο Πετεινός, γιατί άρχισε να ξημερώνει, ένιωσε μια συντριβή ο Πέτρος, ένα πόνο στην ψυχή του, ένα πόνο στην καρδιά του, και αμέσως ευθύς, λέει, εκεί και έξω από την αυλή εκείνη, και διπλώθηκε στα δύο και άρχισε να κλαίει με γοερά κλάματα πικρά. Έκλαψε πικρά, και αυτά τα δάκρυα της πικρής μετάνοιας ήταν αυτά που εξηλώθηκε μπροστά στο Θεό. Και η παράδοση μας λέει ότι όλος ο Πέτρος όλη τη ζωή του, όταν άκουγε τη φωνή του Πετεινού, πάλι θυμόταν την αμαρτία του, οποιαδήποτε έρα την άκουγε, και τα μάτια του έκλαιγαν. Έκλαιγαν πικρά όπως την πρώτη φορά. Αυτό το είδος της εξομολογήσεως λοιπόν ωφέλησε πάρα πολύ, γιατί όταν ο Χριστός μετά, μας λέει το Ευαγγέλιο, τον ρώτησε τρεις φορές με αγαπάς, και στα τρία αυτά τα ερωτήματα ο Πέτρος διόρθωσε τις τρεις του αρνήσεις. Και λέει, ξέρεις ότι σε αγαπάω, Κύριε. Ναι, σε αγαπώ, Κύριε. Εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Τρεις φορές του είπε ο Χριστός, Πέτρο με αγαπάς, Πέτρο με αγαπάς, Πέτρο με αγαπάς. Και διόρθωσε τις τρεις αρνήσεις λοιπόν και του πεποίμενε τα πρόβατά μου. Δηλαδή, γίνε ένας ποιμένας χριστιανικού ποιμνίου και δώσε γι' αυτά τη ζωή σου. Και πράγματι ο Πέτρος έκανε αυτό που του είπε ο Κύριος. Έδωσε και τη ζωή του, σταυρώθηκε όπως ο Χριστός. Λοιπόν, δεν πρέπει να βγαίνει η εξομολογητική μας κατάσταση μέσα από συνήθεια, αλλά μέσα από τα φύλλα της καρδιάς. Η μετάνοια πρέπει να γίνεται μέσα από τον εσωτερικό άνθρωπο με συντριβή. Τι θα πει συντριβή? Ας προσέξουμε τούτο εδώ το πράγμα. Όταν ένας άνθρωπος λέει, δεν πάω εκεί γιατί τι έχω να πω, ή ντρέπομαι να πάω στο πνευματικό, δεν έχει πραγματική συντριβή. Ο άνθρωπος που είναι συντριμμένος βγαίνει έξω και κάθεται στο πεζοδρόμιο και δεν τον ενδιαφέρει πλέον η γνώμη των ανθρώπων για αυτόν.
όπως σε μια μεγάλη συμφορά βλέπουμε τους ανθρώπους που χτυπιώνται, τραβάνε τα μαλλιά τους, σκίζουν τα ρούχα τους. Δεν τους ενδιαφέρει η εξωτερική τους εικόνα πια, τι θα δουν οι άλλοι άνθρωποι, αλλά είναι τόσο μεγάλη η συντριβή της καρδιάς μέσα, που νικάει και τον εγωισμό και το πώς θα παρουσιαστώ και τι θα με δουν και αν με δει όλος ο κόσμος στην τηλεόραση, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ υποφέρω πάσχο, αισθάνομαι συντριβή, χάνω το έδαφος κάτω από τα πόδια μου και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αυτό το είδος συντριβής, άμα αισθανθεί ο άνθρωπος, δεν τον ενδιαφέρει η γνώμη του πνευματικού, η γνώμη των άλλων ανθρώπων, διότι εκείνη τη στιγμή θέλει να απαλλαγεί η ψυχή του από την αμαρτία. Το ποθεί και το ζητάει. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτός ο πόθος και εξήτησης της εξηλαίωσης, κάνει τον άνθρωπο συμπαθή στα μάτια του Θεού. Είναι απόδειξη, πραγματική απόδειξη, ότι ο άνθρωπος αυτός πραγματικά έχει συντριβή για αυτά που έχει κάνει και πραγματικά ζητάει με πόθο τη συγχώρηση από το Θεό και βέβαια και από τους ανθρώπους, σε όσους ανθρώπους έφταξε και από εκεί ζητάει τη συγγνώμη και τη συγχώρηση και την αποκατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως που πραγματικά όποιος το έχει νιώσει σαν μυστήριο μέσα του, καταλαβαίνει ότι αυτή η συντριβή είναι που εξηλαιώνει την ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι αυτή του Ιούδα, αλλά εκείνη του Πέτρου. Η εξομολόγηση του Ιούδα ήταν εξωτερική. Δεν ήταν σε βάθος. Ενώ ο Πέτρος, μόλις γνώρισε το σφάλμα του, βγήκε έξω από εκεί, από το αφορισμένο σπίτι του αρχιερέως, εκεί που αρνήθηκε τον Χριστό, το θείο του διδάσκαλο, βγήκε έξω ευθύς στην αυλή και από την αυλή αυτή και εμείς όταν θέλουμε να εξομολογηθούμε πρέπει να βγαίνουμε από το σπίτι της πόρνης, από το σπίτι της κλεψιάς, από το καζίνο, από το σπίτι της αμαρτίας και του παιχνιδιού, αλλά να βγούμε έξω όχι μόνο με το σώμα, αλλά και με την καρδιά. Ο Πέτρος χωρίστηκε από αυτούς, ολοσχερός, γιατί λέει βγήκε έξω. Και εμείς πρέπει να βγούμε από τις κακές συναστροφές, από τις συντροφιές τις κακές, από τους ανθρώπους που είναι διεστραμμένοι, από τους δρόμους που είναι δρόμοι χαμού και απώλειας. Από αυτά τα μέρη που ζήσαμε σαν άσωτοι και αμαρτωλοί. Από αυτά τα μέρη, όταν βγούμε, μπορούμε τότε να στοχαστούμε και να καταλάβουμε τι κατήφορο είχαμε πάρει μέχρι τότε. Ο Πέτρος έκλαψε, λέει, πικρά. Θέλει να πει ότι δεν έχει σε δύο δάκρυα μόνο, αλλά ανέλυσε την καρδιά του σε δάκρυα, κρουνούς δακρύων. Είναι το δάκρυ της συντριβής, το οποίο συγχρόνως γίνεται και δάκρυ παρηγοριάς, δάκρυ μεγαλείου. Ας αφήσουμε λοιπόν κάθε άλλη φροντίδα και ας συγκεντρώσουμε το μυαλό μας και ας θυμηθούμε πώς φάλαμε, που κάναμε μεγάλα και χοντρά αμαρτήματα στη ζωή μας. Και αν δεν έχουμε και καλή μνήμη, ας γράψουμε σε ένα χαρτί 5 πράγματα να μην τα ξεχάσουμε. Ό,τι μας βαρύνει εκείνη τη στιγμή ψυχικά και πνευματικά, ας το γράψουμε κάτω. Μπορεί να γράψει κανείς, έκανα μια έκπρωση οι γυναίκες ή και οι άντρες που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Έκλεψα κάποιον κάποτε και δίχως δικαιολογητικά, όλες τις αμαρτίες, πόρνευσα, μύχευσα, έκανα εκείνο το άλλο, το άλλο, το άλλο. Υπάρχει ένας κατάλογος ολόκληρος αμαρτιών, συκοφαντίες, ψευδορκίες. Καταδικάζουμε τους άλλους ανθρώπους, δίχως να φταίνε πολλές φορές. Σε τι σφάλουμε πολλές φορές και με τα όργανα και με τα έργα και τα χέρια και τα πόδια και το μυαλό μας. Τι κάναμε και στο Θεό και στον πλησίον, γιατί και στον εαυτό μας κάνουμε αμαρτίες.
Και αν έχουμε έχθρα με κάποιους, πρέπει οπωσδήποτε να συνδιαλλαχτούμε. Να μην μένει η έχθρα αιωνίως. Όσο μπορούμε να συνδιαλλαγόμεθα, γιατί ο χριστιανός πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα της συνδιαλλαγής, την υποχωρητικότητα. Και αυτό έχει μεγάλη αξία. Ας κατανοήσουμε λοιπόν τον εαυτό μας και ας αποφασίσουμε με σταθερή απόφαση να μην επαναλάβουμε αυτά τα πράγματα. Με σταθερή απόφαση. Και αν τύχει και πέσουμε, άνθρωποι είμαστε, ας ξαναπροσπαθήσουμε να μην επαναλαμβάνουμε τα σφάλματα. Η διάθεση αυτή που αποφασίζουμε να μην ξανακάνουμε κάτι κακό, έστω μια κλοπή, η οποία την έχουμε συνηθίσει να την κάνουμε ορισμένοι άνθρωποι, πορνεία ή μοιχεία, η οποία και αυτή συνηθίζεται πολύ, αν θέλουμε να συγχωρεθούμε από το Θεό και να γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί και να απαλλάξουμε τη συνείδησή μας από τα βάρη αυτά, πρέπει να πάρουμε την αταλάντευτη απόφαση να μην επανέλθουμε. Και η εξομολόγηση, αγαπητοί αδερφοί, πρέπει να γίνεται χωρίς ντροπή, χωρίς προφάσεις. Αλλιώς δεν έχει αξία να πάμε εκεί και φαρισαϊκώς πούμε ότι δεν φταίγαμε όταν έγινε αυτό, δεν φταίγαμε όταν έγινε το εκείνο, δεν φταίγαμε. Μην ξεχνάτε ότι αν ο Αδάμ έλεγε «Έφταξα, Κύριε, έφταξα, έφταξα», θα τον συγχωρούσε ο Θεός. Αλλά και αυτός τι ήθελε εκεί και είπε ότι η γυναίκα που μου δώσες αυτή φταίει και απογοήτευσε το Θεό κυριολεκτικά. Το ίδιο απογοητεύει το Θεό όταν ενώ έχουμε κάνει εμείς μια αμαρτία από ελεύθερη δική μας βούληση, τα ρίχνουμε στους άλλους. Παρασύρθηκα, λέει, από τους άλλους. Δεν ήθελα να σκοτώσω, λέει, αλλά με βάλαν οι άλλοι να σκοτώσω. Ναι, πολύ ωραία, σε βάλαν οι άλλοι να σκοτώσεις, αλλά άμα σου πούνε οι άλλοι πέσα από τον μπαλκόνι κάτω, δεν πέφτεις όμως. Γιατί εκεί δεν σε βάζουν οι άλλοι να πέσεις κάτω από τον μπαλκόνι και φοβάσαι να πέσεις, φοβάσαι τη ζωούλα σου. Τη ζωή του συνανθρώπου όμως δεν τη σκέφτηκες και πήγες και τον πυροβόλησες, τον έθαψες, τον μαχαίρωσες. Αυτό, εάν υπάρχει συντριβή στον άνθρωπο, αγαπητοί φίλοι, υπάρχει συντριβή στον άνθρωπο, ακόμα έστω και αυτό το πράγμα που λέμε τώρα, συγχωρείτε, διότι η συντριβή αυτή κάνει το Θεό να αλλάξει γνώμη για μας. Αν οι πρωτόπλαστοι ομολογούσαν θαρετά το σφάλμα τους, ή μάλλον τον Θεέ μου να έλεγαν, θα είχαμε γλιτώσει και εμείς από τόσα πράγματα. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον Θεέ μου, αμάρτησα. Γιατί τους εμπόδισε η ντροπή και η πρόφαση. Και μετά πήγαν και κρίθηκαν από την ενοχή τους. Έτσι κάνουμε και εμείς. Γιατί είμαστε γνήσιοι απόγονοι αυτών των δύο ανθρώπων. Προφάσεις, ρίχνουμε ένας πάνω στον άλλον τα σφάλματα. Αν δείτε στο σχολείο, Κύριε, δεν έφταιγα εγώ, αυτή έφταιγε, μου έκανε εκείνο, ξέρω εγώ, μου τράβηξε τα μαλλιά ή εκείνο. Κύριε, δεν έφταιγα εγώ, την μπάλα μου την έδωσε εκείνο και έσπασε από το τζάμι, δεν ήταν δικιά μου η μπάλα. Κύριε, δεν ήταν, με παράσυραν εδώ πέρα, δεν ήθελα να το κάνω εγώ αυτό και έγινε έτσι, δεν ήθελα να κλέψω, Κύριε Πρόεδρε. Και ο άλλος είπε, Κύριε Πρόεδρε, διάφορα λέγονται εκεί στα δικαστήρια. Ένα από τα ωραία ήταν αυτό. Του λέει ο πρόεδρος, ξέρεις, κατηγορούμενε, ότι σε κατηγορούν δύο άνθρωποι οι οποίοι σε είδαν να κλέβεις. Και του λέει, αυτό δεν είναι τίποτα, του λέει ο κατηγορούμενος. Θα σας φέρω εγώ 500, του λέει, που δεν με είδαν να κλέβω. 500 να σας φέρω, λέει, που δεν με είδανε. Τι βρίσκει δηλαδή ο άνθρωπος για να δικαιολογηθεί, να δικαιολογήσει την κακία του. Και ο άλλος είπε, του είπε ο πρόεδρος, κατηγορήσε ότι σκότωσε τον πατέρα σου και λέει, Κύριε Πρόεδρε, λυπηθείτε με σας παρακαλώ, γιατί να σε λυπηθούμε, του λέει, γιατί είμαι ένα ορφανό, λέει αυτός. Ο ίδιος σκότωσε τον πατέρα του και ο ίδιος επικαλείται ότι είναι ορφανός. Λοιπόν, έτσι βαδίζει το σκεπτικό του ανθρώπου σε κάθε του πολύστημα, σε κάθε του αμαρτία, σε κάθε πράξη κακή που κάνει.
προσπαθεί να βρει δικαιολογητικά και ελαφρυντικά στον εαυτό του, ενώ αυτό το πράγμα αλίμονο να το κάνουμε στο Θεό, διότι ο Θεός δεν κοροϊδεύεται, δεν ξέρει ο Θεός τα πάντα και περιμένει να δει εμάς να έχουμε μετάνοια. Να μετανοήσουμε δηλαδή ειλικρινά για να μπορέσουμε να εξηλωθούμε μπροστά στα μάτια του Πατέρα μας, του Θεού. Άλλα λοιπόν οι άνθρωποι λένε, άλλα κρύβουν, άλλα αποσιωπούν, αλλά όποιος κρύβει την αμαρτία του δεν θα λάβει κανένα καλό, καμία συγχώρηση, κανένα έλεος. Άδικα πάει όποιος κρύβει τις αμαρτίες στο πνευματικό. Άδικα πάει. Η αμαρτία, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, που είναι μια πληγή, αν δεν φανερωθεί στα μάτια του γιατρού, σαπίζει. Φανταστείτε έναν ο οποίος πάει στο γιατρό και του κρύβει την πληγή αυτή, η οποία σαπίζει, έχει πιάσει κουλίκια μέσα, και αυτός δεν λέει τίποτα στο γιατρό. Καλά είμαι, λέει, μια χαρά είμαι, μένει και ο γιατρός ήσυχος λοιπόν, και αυτός πεθαίνει μετά από σύψη. Για να μην πεθάνει η ψυχή λοιπόν από συψεμία, γιατί πεθάνει και το σώμα και η ψυχή από συψεμία, αγαπητοί φίλοι, θα πρέπει οπωσδήποτε να δείξουμε την πληγή μας στο γιατρό για να κάνει την απαραίτητη, και πολλές φορές εμείς νομίζουμε ότι είναι κάτι επουσιώδες και μόλις το βλέπει ο γιατρός λέει πω, τι είναι αυτό το πράγμα που είναι, τι είναι αυτό το πράγμα που είναι εδώ, τι είναι γιατρέ, είναι μια πληγή είναι αυτό, μα το άφησες και έγινε έτσι άνθρωπε μου, του λέει, το άφησες και έφτασε μέχρι αυτό το σημείο τώρα, να μην ξέρουμε τι να κάνουμε τώρα, γιατί δεν ήρθες στην αρχή. Έτσι λοιπόν, όπως είναι η κακιά πληγή, έτσι είναι και η κακιά αμαρτία, η οποία κρύβεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, στο εσωτερικό του ανθρώπου, και ο άνθρωπος είναι βαρύς και δύσφημος και δυστυχής, διότι βλέπετε ο οξυμολογημένος άνθρωπος και ο άνθρωπος του Θεού είναι χαρούμενος άνθρωπος. Πας στο πνευματικό αμαρτωλός και γυρίζει καθαρός. Γιατί ο Θεός έχει δώσει και έχει πει θα συγχωρήσω τον μετανοημένο άνθρωπο. Είναι θέσφατο αυτό. Έδωσε εξουσία στους ιερείς. Φύσηξε στο πρόσωπο και είπε όσες αμαρτίες λύσετε είναι λελειμμένες. Όχι μόνο στον Πέτρο, σε όλους έδωσε αυτή την ιδιότητα. Και ο κάθε ιερέας, τον επόμενο ιερέα, το χειροτονημένο, ο ένας τον άλλον έφτασε αυτή η ευεργεσία του Θεού, η μεγάλη ευεργεσία του Θεού, μέχρι σε μας σήμερα. Γι' αυτό έχουμε τη μεγάλη αυτή συγχώρηση που έλαβε ο Δαβίδ από τον Θεό, εφόσον ο άνθρωπος συντρίβεται. Όταν κατέβασε τα μάτια του βασιλιάς Δαβίδ, ο προφήτης είδε τη μεγάλη του συντριβή. Δεν είναι εύκολο ένας βασιλιάς να παραδεχτεί τα σφάλματά του μπροστά στους υπηκόους του, αλλά ήταν τέτοια η συντριβή που δεν ντράπηκε να πει στον προφήτη ότι εγώ είμαι αμαρτωλός και έκανα αυτή την αμαρτία. Αυτό το μεγαλείο του Δαβίδ το εκτίμησε και ο προφήτης, το εκτίμησε και ο Θεός, και αμέσως ανέκραξε ο προφήτης, ο Θεός σε συγχωρεί Δαβίδ, του λέει. Κι όμως ο Δαβίδ, για να δείτε το μέγεθος της μεγαλοσύνης της ψυχής του Δαβίδ, δεν αρκέστηκε σε αυτή τη συγχώρηση που του είπε ο Νάθαν, αλλά έσκαψε ένα λάκκο και μπήκε μέσα μια εβδομάδα κλαίγοντας και τρώγοντας ξερό ψωμί και πίνοντας τα δάκρυά του, λέει. Με αυτόν τον κανόνα που έβαλε στον εαυτό του ο Δαβίδ, εξηλώθηκε ακόμα περισσότερο. Έπεσε, αλλά σηκώθηκε. Ανεγνώρισε το σφάλμα του και αποφάσισε να μην ξανακάνει τέτοιο χοντρό σφάλμα. Δηλαδή, να πάρει τη γυναίκα του στρατηγού του και να στείλει το στρατηγό στη μάχη να σκοτωθεί. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι αισθάνονται την ώρα που πηγαίνουν προς το πνευματικό μια φοβερή σύγκρουση μέσα τους. Κάποιος επίσκοπος, λέει, ποτάμιος, ο οποίος έπεσε σε σαρκικό αμάρτημα αν ήταν επίσκοπος, έφτασε μέχρι τη σύνοδο και εκεί στη σύνοδο τον έτρωγε η ψυχή του μέσα, να πούμε, να πει την αμαρτία του στους ανθρώπους. Και μια δύναμη μέσα του λέγε, τι ντροπές είναι αυτές που πανακάνεις να πεις την αμαρτία σου μπροστά σε τόσους ανθρώπους εδώ, 100 ανθρώπους οι οποίοι
και σε εκτιμούν κιόλας ότι είσαι άγιος άνθρωπος και θα πάνε να τους πεις εσύ ότι αμάρτησες και πόρνευσες, ξέρω εγώ τι έκανε ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε. Δεν λέει, αμάρτησε, λέει, σαρκικά αμάρτησε. Αλλά και η άλλη φωνή του έλεγε, αμάρτησες μπροστά στον Θεό και ντρέπεσαι τώρα τους ανθρώπους. Και τελικά νίκησε η συντριβή του, παραμέρισε η ντροπή και σηκώνεται από το θρόνο του, όπως καθόντουσαν και οι άλλοι εκεί, οι σύνθρονοι του, και λέει ότι αμάρτησε κατά αυτόν και εκείνον τον τρόπο μπροστά στους επισκόπους. Και αυτοί άνοιξαν το στόμα και τον κοίταγαν καλά-καλά. Δεν περίμεναν να ακούσουν τέτοιο πράγμα, εξέστησαν λέει, ξαφνιάστηκαν. Μια εξομολόγηση. Ξαφνιάστηκαν και οι άγγελοι του ουρανού από έναν επίσκοπο, ο οποίος τους έδωσε ένα τέτοιο παράδειγμα ταπεινώσεως, φοβερό και τρομερό. Ένας αρχιερέας που δεν τράπηκε να εξομολογηθεί μπροστά σε όλους, στην Ιερά Σύνοδο, όλη την αμαρτία. Και εμείς ντρεπόμαστε να εξομολογηθούμε σε έναν φίλο μας τις αμαρτίες μας. Θα πρέπει και στους φίλους μας και στους εν Χριστώ αδερφούς να λέμε τις αμαρτίες μας. Θα πρέπει να τις λέμε και πρωτίστως στον πνευματικό, γιατί εκεί σβήνονται. Το να το πούμε στους φίλους μας είναι μια ένδειξη ότι αρχίζουμε και αισθανόμαστε ένα είδος συντριβής. Το πρώτο αυτό γίνεται συνήθως. Λέμε τις αμαρτίες μας στους πολύ κοντινούς ανθρώπους. Στον πατέρα μας, τη μάνα μας, τα αδέρφια μας, στους πολύ αγαπημένους φίλους. Αλλά μετά πρέπει να προχωρήσουμε και να πάμε και στο πνευματικό. Για να μην αντιμετωπίσουμε κόλαση αργότερα, η οποία είναι αρρώστια η αμαρτία που τρώει την ψυχή σιγά σιγά, την ευθύνη και μία αμαρτία ακόμα, μία σοβαρή αμαρτία μπορεί να κάνει την ψυχή του ανθρώπου να πάθει σαν φυματίωση, να φθήνει δηλαδή, να αναλυγώνει σιγά σιγά η ψυχή από μία αμαρτία. Κάποτε είχα διαβάσει ένα βιβλίο, νομίζω του Καρέλαν ήταν, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι μία γυναίκα παντρεύτηκε έναν γιατρό με τον οποίο ζούσε πολύ καλά κλπ. Κλπ. Αλλά πριν είχε σχέσεις με κάποιο άλλο πρόσωπο. Και δεν το εξομολογήθηκε αυτό ποτέ στον άντρα της. Αλλά δεν ξέρω πώς αυτή μέσα της τρογόταν γι' αυτό. Και έφτασε να αρρωστήσει. Και ο γιατρός κατάλαβε ότι αυτή η νόσος προέρχεται από κάποια εσωτερική κατάσταση που την τρώει και της είπε μήπως υπάρχει κάτι το οποίο κρύβεις από τον σύζυγό σου, από τον άντρα σου. Κάτι πολύ σοβαρό έχει συμβεί στη ζωή σου και το κρύβεις. Και πήρε το θάρρος από τότε για να της είπε ότι πρέπει αυτό να φύγει από μέσα σου, γιατί σε τρώει, κάτι σε τρώει. Και πήγε, εξομολογήθηκε η γυναίκα αυτή, είπε το αμάρτημά της και ο εξομολόγος είπε ναι, θα μπορούσε να το αναφέρει στον άντρα σου αυτό, με πολύ λεπτότητα και έτσι τρόπο, το ώστε και από εκεί να απαλλαγείς. Διότι από μένα και από τον Θεό τώρα έχεις απαλλαγή. Πρέπει και από τον άνθρωπο, κατά κάποιο τρόπο, να απαλλαγείς από το βάρος. Αν και δεν είναι τρομερό, διότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε τέτοια πράγματα γίνει στη ζωή μας. Αλλά αυτή η γυναίκα φαίνεται στη συνείδησή της το έφερε βαρέως. Μέχρι που το εξομολογήθηκε και στον άντρα της. Και εκείνος τη συγχώρεσε και έτσι θεραπεύθηκε και από αυτά τα οποία παρουσίαζε τα ψυχολογικά νευρό. Τα ψυχοσωματικά συμπτώματα τα οποία μπορεί να κάνουν αρρώστιες σωματικές, καρδιοπάθειες, άσμα κλπ. Δεν είναι απλά πράγματα όλα αυτά και εξαρτάται πώς τα παίρνει και κάθε ψυχή, κάθε άνθρωπος μέσα του, πώς τα αισθάνεται και πώς τα δουλεύει, έτσι. Καλά είναι λοιπόν να είμαστε καθαροί, όπως το παιδί, το οποίο δεν έχει στο υποσυνειδητό του υπόλοιπα, γι' αυτό είναι και πάντα χαρούμενο και παρουσιάζεται εντάξει και στα μάτια των άλλων. Αυτή ήταν λοιπόν, με λίγα λόγια που είπαμε σήμερα, η έννοια της αναγκαιότητος της εξομολογήσεως. Και ο πνευματικός θα μας δώσει ένα κανόνα. Άλλοι τον λένε κάνονα σε μερικές περιοχές, εν πάση περιπτώσει είναι τα επιτήμια, είναι ας πούμε το τι θα κάνουμε για εξηλαίωση παραδείγματος χάρη. Συμφέρει ο πνευματικός να είναι συμπαθής άνθρωπος, να το προσέχουν αυτό, να είναι επιοικής μέχρι εκεί που χρειάζεται και ακέραιοι
και αυστηρή εκεί πάλι που πρέπει. Να έχουν τη διάκριση, να έχουν το μάτι, το διακριτικό, να διακρίνει τα πρόσωπα και τα πράγματα, τις καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, ένας πλούσιος παίρνει κανόνα περισσότερο για ελεημοσύνη προς τους φτωχούς. Ο αδύνατος που δεν μπορεί να κάνει νηστεία παίρνει κανόνα για προσευχή. Ο παχής παίρνει κανόνα για νηστεία κλπ. Κλπ. Τώρα δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να διορθώσει κάθε έναν ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει να αντεπεξέλθει. Δεν μπορούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λειψός στο βάρος και είναι 50 κιλά να του πούμε εσύ πρέπει να νηστεύεις 40 μέρες. Θα τον εξοντώσουμε. Ή έναν άρρωστο. Αλλά σε έναν ο οποίος είναι ευσαρκός, θα του λέγαμε εσύ πρέπει να κάνεις νηστεία. Πρέπει να κάνεις ελεημοσύνη, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις μετάνοιες ανάλογα. Η πνευματική τώρα είναι πιο επιεική σε αυτόν τον καιρό και με το δίκιο τους, γιατί και τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα και εμείς έχουμε πέσει σε μια αδράνεια. Δεν είναι όπως παλιοί άνθρωποι οι οποίοι καταπονούσαν το σώμα τους έτσι κατά κάποιο τρόπο. Σήμερα είμαστε πιο ράθυμοι. Στον 21ο αιώνα οι άνθρωποι δεν σηκώνουν πολλά. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, μην τον χάσει κιόλας. Του βάζει πολλά και τον χάσει. Πρέπει σιγά σιγά και με διάκριση να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Ας μείνουμε εδώ αγαπητοί φίλοι σήμερα και ας ευχηθούμε στο Θεό να μας δίνει μετάνοια, αυτό το χάρισμα της μετανοίας και της συντριβής της καρδιάς, ώστε να φτάσουμε στην κρίση με καθαρή την ψυχή και να μην μας κατηγορήσει ούτε ο Θεός ούτε η συνείδησή μας. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή που αν θέλει ο Θεός, πάλι, αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί σε μια θέμα της εκπομπής μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε Κυρίου.